Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να κάνει μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ρίχνουμε μια ματιά στο τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μάρτιο για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με το ξέσπασμα του COVID-19. Αρχικά η Επιτροπή επέτρεψε ευελιξία στη χρήση των χρημάτων που απομένουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι νέο χρήμα, επειδή ήταν ήδη στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένα μεγάλο μέρος του δεν θα είχε χρησιμοποιηθεί. Και τώρα με αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε τα κράτη-μέλη να λάβουν νέα χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής, η μεγαλύτερη μεσολάβηση έχει έρθει από τη Φραγκφούρτη, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τον Μάρτιο ένα τεράστιο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων αξίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τώρα είναι έτοιμη να βοηθήσει όσους βρίσκονται σε βαθιά κρίση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τις νέες αγορές έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί με μεγάλη ευελιξία να αγοράσει κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος SURE, το οποίο χρηματοδοτεί μέτρα προστασίας της εργασίας στα κράτη-μέλη με πίστοση. Το όφελος για τα κράτη-μέλη θα μπορούσε να είναι ότι λαμβάνουν ένα πολύ φθηνό δάνειο, δυνητικά με μηδενικό επιτόκιο, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δανειστεί σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο μακροπρόθεσμα. Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εγγύησεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να αποφέρει έως και 200 δισεκατομμύρια σε πίστοση. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ήταν η κύρια πηγή διάσωσης για την Ελλάδα. Το Μάιο, οι υπουργοί της Ευρωζώνης επέκτηναν το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου. Η μόνη απαίτηση αυτή τη φορά είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα σε δαπάνες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Περιορίζεται επίσης το 2% του ΑΕΠ, είναι ένα πολύ μικρότερο δάνειο. Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξασφαλίσει κυρίως φθηνή πίστοση στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αν η Γερμανία υποφεληθεί από αυτές τις δυνατότητες, γνωρίζεται ότι η αποπληρωμή αυτών των δανείων δεν θα είναι πρόβλημα. Αλλά για ορισμένα άλλα κράτη-μέλη που έχουν ήδη πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία ή ίσως η Ισπανία, το να επιστρέψουν τα νέα δάνεια μπορεί να είναι δύσκολο. Το ερώτημα είναι τώρα το ύψος των επιχορηγήσεων που είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να δώσουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτή μπορεί να είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόσφατη ιστορία.